το Survivor. Έχουν περάσει 4 μήνες και 4 μέρες για εμένα. Ας τεράστιος χρόνος. Η πρώτη σκέψη που μου έρχεται, ένα τεράστιο χρονικό διάστημα, η πρώτη σκέψη που μου έρχεται στο μυαλό είναι ένα στίχος από το αγαπημένο μου ποιητή, τον Καριωτάκη, και από ένα ποίημα του, το μόνο, που λέει «Όλα έπρεπε να έρθουν όπως ήρθαν». Και πραγματικά έτσι αισθάνομαι, γιατί έφυγα από την ομάδα με τους 2 αγαπημένους μου παίκτες, τον Αγγελόπουλο, όπως το έχω πει καιρό τώρα, και φυσικά την Ευρυδίκη, θεωρώ ότι είναι η πιο πολύτιμη γυναίκα παίκτρια στο Survivor. Τους εύχομαι καλή τύχη και καλή δύναμη, γιατί τώρα με τα καινούργια δεδομένα το σώμα τους και η ψυχή τους χρειάζεται πολύ μεγάλη υποστήριξη για να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο. Θα πάνε όλα καλά. Έχω εμπιστοσύνη και στους 2. Και ειδικά ο Γιώργος, όταν χρειάζεται μια τόνωση η Ευρυδίκη, θα τα καταφέρει μια χαρά. Τώρα, αυτό το ταξίδι για μένα, όπως είπα, είναι κάτι ανεπανάληπτο. Είναι κάτι το οποίο ακόμα δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι έχω φύγει. Αλλά χαίρομαι που, και κολακεύομαι για να πω την αλήθεια, που είμαι ο τρίτος παίκτης σε μια ομάδα που είχε τον Τάνο και την Ευρυδίκη. Είμαι ο δεύτερος άντρας μετά τον Τάνο που φεύγω. Είναι τιμή για μένα. Και φυσικά δεν περίμενα κάτι άλλο, περίμενα ότι θα φύγω σήμερα και ευτυχώς έγινε αυτό. Δεν μπορώ να απαντήσω για το ποια είναι η πιο δυνατή στιγμή, αλλά ξέρω ότι ποτέ η ψυχολογία μου δεν είχε τόσες ανακατατάξεις, ποτέ ο συναισθηματικός μου κόσμος δεν ταξίδευε από το μαύρο στο άσπρο με τόσο μεγάλη ευκολία. Ποτέ δεν χάρηκα το παιχνίδι, ίσως ούτε καν στην παιδική μου ηλικία, όσο το χάρηκα μέσα στο Survivor. Ποτέ δεν κατάλαβα τη σημασία της στέρησης, ό,τι και αν σήμαινε αυτό, παρά μόνο τώρα που ήρθα σε αυτό το παιχνίδι, τη σημασία της επικοινωνίας. Νομίζω ότι είχα πει τις προάλλες ότι ξέρω κάπως πώς θέλω να ζήσω τη ζωή μου από εδώ και πέρα. Μπορεί να είναι μεγάλη κουβέντα αυτό, αλλά σίγουρα ξέρω πως δεν θέλω να τη ζήσω τη ζωή μου μετά το Survivor. Ξέρω ότι αυτή την εμπειρία δεν θα την άλλαζα με τίποτα στον κόσμο. Χαίρομαι τόσο πολύ που ήρθα σε αυτό το project, σε αυτό το παιχνίδι. Έχω γελάσει πολύ, έχω κλάψει πολύ. Μάλλον έχω γελάσει πολύ, έχω κλάψει λιγότερο. Έχω αναστατωθεί ευχάριστα πάρα πολύ. Έχω χτυπήσει το κεφάλι μου σε ένα βράχο. Έχω κάνει εξυπνάδες, έχω κάνει βλακίες. Έχω αδικήσει ανθρώπους, αλλά επίσης έχω συγχωρήσει κάποιους άλλους. Έχω κάνει ένα καινούριο φίλο που λέγεται Ντάνος. Και έχω καταλάβει μάλλον τι σημαίνει οικογένεια και δύναμη και φίλοι και προτεραιότητες σε αυτή τη ζωή όσο καμία άλλη φορά στη ζωή μου. Νομίζω το Survivor για μένα ήταν ένα όχημα που στην αρχή δεν ήξερα καν πως πρέπει να το οδηγήσω, και στην πορεία κατάλαβα ότι για να οδηγήσεις αυτή τη μηχανή που λέγεται Survivor πρέπει να έχεις πολύ συγκεκριμένες αντοχές, πολύ συγκεκριμένη διάβγεια, να απαλλαχθείς από όλες αυτές τις συνήθειες που έχεις μεγαλώσει με αυτές, να έχεις καθαρό μυαλό, να καλλιεργήσεις την αγωνιστικότητά σου και ταυτόχρονα να διατηρήσεις το χιούμορ σου και μια ελαφρότητα στα πράγματα, η οποία είναι ζητούμενο. Ταυτόχρονα να ξέρεις κιόλας τι σημαίνει να είσαι σοβαρός σε πράγματα όπως ένα αγώνισμα που αν το χάσεις, αν δεν επιδείξεις την ανάλογη σοβαρότητα και συγκέντρωση, δεν θα φας ούτε εσύ ούτε η ομάδα σου. Το ότι κατάφερα να οδηγήσω μέχρι το τέλος, αν θες λίγο πριν το τέλος, να είμαι κι εγώ ένας από τους οδηγούς, τους άξιους οδηγούς αυτού του οχήματος, δεν το περίμενα. Οπότε για μένα το Survivor είναι μια συγκλονιστική έκπληξη στη ζωή μου και
Αν πρέπει να ομολογήσω ότι είμαι και εγώ από αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη να αισθανθούν αυτοπεποίθηση, ίσως δεν αρκούμε από την αυτοπεποίθηση που μου έχει δώσει η δουλειά μου. Το Survivor μου έδωσε μια ένεση αυτοπεποίθησης την οποία πραγματικά δεν χρειαζόμουν και σκοπεύω να κάνω χρήση αυτής σε όλη μου τη ζωή. Ναι, είχα ονειρευτεί ότι θα μπορούσα να. Δεν θα ήμουν στην πρώτη θέση, αλλά είχα ονειρευτεί, για να είμαι ειλικρινής, ότι θα μπορούσα να είμαι στην πεντάδα. Αλλά δεν ξέρω σε ποια θέση βρίσκομαι στην κατάταξη που έδωσε το κοινό. Και μπορεί να είχα την ατυχία να είμαι συνυποψήφιος με τον Τάνο, συσσαγωγικά, αλλά είχα την τύχη να ζήσω το Survivor μαζί με τον Τάνο στην ίδια ομάδα. Οπότε, αν έπρεπε να επιλέξω μεταξύ των δύο ή να ζήσω. Όχι το όνειρό μου, γιατί το όνειρό μου το έζησα. Αλλά να ζήσω την κατάληξη του ονείρου μου, που θα ήταν να είμαι μέσα στην πεντάδα και να πανηγυρίσουμε μαζί είτε την πρώτη του θέση και μια θέση σε μένα. Θα πανηγυρίσουμε ούτως ή άλλως μαζί, γιατί θα είμαι στον τελικό, εκτός πεντάδας, ενώ θα είμαι θεατής στον τελικό. Και από την άλλη, αν αυτή τη στιγμή έπρεπε να επιλέξω στο να είμαι στην άλλη ομάδα και να έχω περισσότερες πιθανότητες να παραμείνω στο παιχνίδι. Δεν θα το έκανα. Θα έμενα σε αυτή την ομάδα. Από την άλλη, θα ήθελα πάρα πολύ να είχα κερδίσει μαζί και με την Ευρυδίκη και τον Τάνο το αγώνισμα της ασυλίας, της ομαδικής ασυλίας. Να είχαμε αυτή τη στιγμή κερδίσει και να είχε παραταθεί ο χρόνος μου στο ξενοδοχείο Survivor. Δεν έχω σκεφτεί για ποιο λόγο είναι ο Τάνος ο αγαπημένος μου παίκτης ή καλύτερα το άλογο που έχω ποντάρει. Και κάπως έτσι μπήκα σε αυτή τη διαδικασία, βγήκα λίγο από τον εαυτό μου και άρχισα